Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα να μου πείτε τα καλύτερα life hacks που έχουν υπάρξει ποτέ εκεί πέρα έξω για gamers. Μου απαντήσατε τα εξής. Αν σου χαλάσει το PlayStation 3, βάλ το στο ψυγείο για να παγώσουν τα συστήματα. Επίσης, βάλε μαζί τα CD για να το συντηρήσουν. Βάλε ένα μαξιλάρι πάνω στην καρέκλα για να κάθεσαι άνετα. Όταν το PC σου υπολειτουργεί, δώσ' του μια καλή κλωτσιά για να είσαι σίγουρος ότι πλέον δεν θα λειτουργεί. Αν το ένα μαξιλάρι πάνω στην καρέκλα δεν σου φτάνει, βάλε ακόμα ένα μαξιλάρι. Αν παίζεις ένα παιχνίδι που απαιτεί Skype για επικοινωνία και δεν θες να σε δουν οι άλλοι από τη webcam σου, βάλε μια χαρτοπετσέτα πάνω από τη webcam. Αν σου τελείωσε η μπαταρία από το ποντίκι σου την ώρα που παίζεις games, κλέψε την μπαταρία από το ποντίκι της αδερφής σου. Αν σου έχουν χαλάσει κάποια πλήκτρα από το πληκτρολόγιο σου και δεν έχεις λεφτά για να πάρεις καινούριο, μπορείς να κλέψεις τα κουμπιά από τη γραφομηχανή του παππού σου. Αν δεν έχεις λεφτά για να πάρεις καινούριο mousepad, μπορείς να κλέψεις κάποιο τυχαίο τετράδιο το οποίο να έχει ασκήσει μαθηματικό γυμνασίου συγκεκριμένα. Γιατί κανένα άλλο δεν κάνει. Τα κοπανάς μέχρι να δουλέψουν. Η μέθοδος του Έλληνα πατέρα. Όταν λες τα κοπανάς εννοείς τον υπολογιστή, τα παιδιά σου ή τα κοπανάς. Όταν σου κολλάει υπολογιστής, βγάλε τον ραντεβού. Κατούρα με στην τρύπα για να μην μπλένεις το καπάκι της τουαλέτας. Είναι γενικότερο life hack, αυτό δεν είναι μόνο για gamers. Αν σου χαλάσει η οθόνη, πρέπει να ακολουθήσεις τα ακόλουθα βήματα. Βγες έξω από το σπίτι, πες ξανά μέσα γιατί ξέχασες το κινητό σου. Φώναξε κλειδαρά γιατί έχεις ξεχάσει τα κλειδιά σου. Η μάνα σου γύρισε σπίτι για να φέρει μου σακά και έχει κλειδιά οπότε χρειάζεται κλειδαρά. Άντεξε ένα θυμωμένο κλειδαρά για 5 λεπτά μέχρι να καταλάβει ότι δεν θα πάρει λεφτά και να φύγει. Πάρε την οθόνη, πάρε κλειδιά αυτή τη φορά. Φύγε, πήγαινε στο πλησίαστρο μανάδικο. Ζήτα ένα λάθος. Instructions unclear, got stuck my dick in a cupboard. Και εσύ, Αν δεν έχεις χώρο, μπορείς να ακουμπήσεις τα χειριστήρια πάνω στην κονσόλα. Ένα το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε, μόλις τελειώσει το free trial του WinRAR, μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Δεν χρειάζεται να κάνεις save game αν έχεις την κονσόλα ανοιχτή όλη μέρα. Για να χακάρεις γρήγορα το πεντάγωνο, πάντα Alt και F4. Όχι τώρα, χάκαρε αργότερα το πεντάγωνο. Και το ένα bonus extra life hack είναι το εξής, μπορείς να κάνεις subscribe σε αυτό το κανάλι για περισσότερα gaming videos ή μπορεί να τσεκάρεις τα βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου σε λίγο. Για την επόμενη φορά θέλω να σας ρωτήσω το εξής λοιπόν. Πείτε μου μία ατάκα στα comments κάτω που δεν θα έλεγε ποτέ ένας gamer. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και... Επίσης αύριο τελειώνει το walkthrough του The Order 1884. Την Κυριακή τελειώνει το walkthrough, δηλαδή έχουμε τον τερματισμό του Until Dawn. Και την Κυριακή επίσης τελειώνει και ο διαγωνισμός για το loot από το Ghost Recon Wildlands του Tom Clancy. Οπότε μπορείτε να τσεκάρετε αυτά τα πράγματα κάτω στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε να... πράγματα. Αυτά. Καλή συνέχεια.